Λοιπόν, πάμε να φέρουμε το καλεσμένο μας, αυτό το γλυκό αγόρι, το όμορφο, ακούτε τόση ώρα, Γιάννη, ποιο Γιάννη? Το Γιάννη Τσιμιτσέλη, φυσικά. Τώρα μιλάμε για μικρό, εγώ ωραίο. Εγώ κλαρίνα ζήτησα να βάλει και μου βάλε τώρα τα... και αυτά κλαρίνα στο εξωτερικό είναι. Ναι, σωστό και αυτό. Δες το και έτσι. Καθίστε. Για να σε δω, Γιάννη. Χάρηκα που ήρθες. Πάρα πολύ. Πού, στο σπίτι σου? Άλλαξα από Στάσο. Όχι, που ήρθες εδώ στην εκπομπή. Πες μας, τι κάνεις αυτή την περίοδο? Κοίταξε, αυτή την περίοδο η αλήθεια είναι ότι εξακολουθώ να δουλεύω στους ίδιους ρυθμούς. Ναι. Και περιμένω να φτάσουν αυτές οι δύο μέρες οι ωραίες που έχουμε γράψει και εμείς χριστουγεννιάτικες, δύο ωραίες εκπομπές. Δύο ολόκληρες μέρες. Να συνδυαστούν με ένα ωραιότατο Σαββατοκύριακο και να γίνει ένα καταπληκτικό τετραήμερο. Μια χαρά. Εσείς έχετε στο θέατρο τέτοια? Κοίτα, εμείς συνήθως στις αργίες δουλεύουμε πολύ παραπάνω από ότι δουλεύουμε άλλες μέρες. Γιατί όταν όλος ο κόσμος μπορεί να πάει στο θέατρο, τότε πρέπει να είμαστε και εμείς στο θέατρο. Ναι, παιδί μου, αλλά αναρωτιέμαι τώρα. Παραμονή, ξέρω εγώ, Χριστουγέννων δεν θέλουν οι άνθρωποι να μείνουν στο θέατρο? Ναι, παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι ρεπό. Ναι. Είναι καθιερωμένο αυτό. Αλλά έχουμε, ας πούμε, 6, 7, 8 Γενάρη, έχουμε τρεις διπλές σερί. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Φέτος οι παραμονές. Πέφτει Σάββατο. Ναι. Οπότε χάνουμε διπλή. Κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, κοίτα, εφόσον κάνουμε παράσταση, θα είμαστε στο θέατρο, να έχει και κόσμο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και διπλές και τριπλές και πενταπλές να κάνουμε. Και να λέμε και ευχαριστώ κιόλας. Έχεις δίκιο. Έτσι. Εσύ γιατί αδυνάτησες? Ξαναρωτήσω πέμπτη φορά. Να μου πεις την αλήθεια. Δεν αδυνάτησα. Όχι, έχεις αδυνατήσει. Δεν αδυνάτησα. Τα ρούχα είναι που με δείχνουν αδύνατο. Στα ίδια επίπεδα με όπως είχα έρθει την άλλη φορά. Όχι, είσαι λίγο πιο αδυνατούλης. Δεν τρως. Επειδή είναι μεσημέρι τώρα η εκπομπή, μάλλον ήταν πρωινό, ήταν. Και συνήθως εγώ ξυπνούσα 9 η ώρα, έπινα ένα καφέ, ερχόμουν με το πάσο μου σιγά-σιγά. Και τώρα αποφάσισα σήμερα να ξυπνήσω κατά τις 12 για να κάνω το ίδιο πράγμα. Και ξύπνησες 12, δεν δείχνεις πλησμένος από ύπνο. Δείχνεις σαν να ξυπνείς πρωί, ας πούμε, 8-9 η ώρα. Κοιμήθηκα 7-8 ώρες, δεν κοιμήθηκα παραπάνω. Γι' αυτό. Μια χαρά είσαι. Γιάννη, πραγματικά, αν δεν σκεφτόμουν πριν πόσα χρόνια σε έχω πρωτοδεί στην εκπομπή, μα νομίζω ότι κάθε φορά βλέπω μπροστά μου ένα με το ζόρι 23χρονο, 24χρονο αγόρι. Ναι, καλό είναι αυτό. Αλλά δεν μπορεί, μεγαλώσει και εσύ. Πες το και σ' άλλους αυτό. Δεν μου λες, τι σου κάνουν φέτος την παράσταση? Όλοι συζητάνε το ότι τους κάνει τρομερή εντύπωση που σε βλέπουν να βγαίνεις ντυμένος γυναίκα. Γιατί? Ναι, έχω αυτό το μαρτύριο. Μα γιατί τους κάνει εντύπωση? Τους κάνει εντύπωση. Εντάξει, δεν είναι. Απ' τη μία είμαι εξωματικός. Με τη στολή του αξιωματικού και ξαφνικά με βλέπεις με ένα πανταχτερό ξόπλατο. Ναι. Με το κραγιονάκι μου, την περουκίτσα μου, το φτερό μου. Έχεις και ωραία χίλια να βάψεις, ρε παιδί. Ναι, το θέμα είναι ότι έχω πρόβλημα με αυτά τα χίλια. Δηλαδή, γιατί βάζω κραγιόν συνέχεια. Ναι. Οι περισσότερες γυναίκες θέλουν ένα κραγιόν που να διαρκεί. Ναι. Εγώ θέλω ένα κραγιόν που να βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί? Λες, μη σε κοιτάνε περίεργα μετά. Έχω πολύ γρήγορες αλλαγές. Με το που το φοράω, μετά από ένα λεπτό πρέπει να το ξαναβγάλω. Και είναι μαρτύριο, δηλαδή έχω ταλαιπωρεί στα χέρια μου όλο σκασμένα με έρπη και τέτοια. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ ωραίο λαδάκι που δεν θα σου πω στον αέρα, ναι, που εγώ χρησιμοποιώ και ξεβάφω όλο μου το πρόσωπο, γιατί δεν θα μου είχε μείνει όχι βλεφαρίδα, όχι χίλια, όχι τίποτα. Θα είχαν φύγει όλα μαζί. Το οποίο το ξεβγάζει μόνο με νεράκι και έρχεται το πρόσωπο και γίνεται και το στόμα αυτό, και τα πάντα. Αυτό μπορεί να το κάνει γρήγορα στιγμιαία. Ναι, παιδί μου, σου λέω. Βάζει το λαδάκι, το πασαλίπεις το πρόσωπό σου, παίρνει νεράκι και το ξεβγάζει με νεράκι. Ναι, γιατί κάθομαι στην παράσταση. Αυτό το κάνει μόνο στα χίλια. Και μιλάω με την Κάτια, με την Τζάφου, με την Κανελοπούλου που είναι γυναίκες από κραγιόν και μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας από το κραγιόν. Πώς βγαίνει το ένα, πώς βγαίνει το άλλο, ας πούμε. Δηλαδή. Εδώ είναι πιο σταθερό, το άλλο είναι πιο λιπαρό, το άλλο είναι πιο. Γιάννη, δεν είχες ξαναπαίξει ποτέ τη γυναίκα ή ρόλο όχι, που ποτέ να χρειαστεί, ας πούμε, να μασκαρευτεί σε γυναίκα? Ποτέ. Ποτέ. Γιατί? Δεν είχε τύχει. Δεν είχε τύχει. Αυτό τώρα πώς σου έτυχε ένα φέτος? Να ζει κανείς ή να μη ζει? Να ζει κανείς ή να μη ζει. Κοίτα, Ρέπας Παπαθανασίου. Ναι. Διασκεύασαν του Whitby το κείμενο το θεατρικό, που ήταν βασισμένο στο Mel Brooks την ταινία. Μάλλον θα μας πει και ο Θοδωρής εκεί σε μια άλλη ταινία πιο παλιά από το Mel Brooks που δεν θυμάμαι το. Θα μας τα πει σε λίγο, μόλις πάμε κανένα παιδιά, πες. Και αποφάσισαν θα το κάνουν έτσι. Και στην ταινία υπήρχε, όχι με μένα, όχι με το ρόλο που κάνω εγώ, δηλαδή αντί για τη γυναίκα. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μπλέξιμο. Μιλάμε για την Πολωνία εποχή πολέμου, το 40, που είναι ένα θέατρο, το θέατρο Μπρόνσκι. Είναι ο Παύλος Χαϊκάλης και κάτι Δανδουλάκη, ο κύριος και η κυρία Μπρόνσκι. Αυτό το έργο είσαι. Ναι. Ο κύριος και η κυρία Μπρόνσκι. Αυτό το έργο μαθαίνω σκίζει. Ναι, πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και εσύ ποιος είσαι, ρε παιδί μου? Είσαι ο τύπος που την πέφτει στην Κάτια? Ναι. Και υπάρχει ένα ψηλό φλερτ ενώ είναι παντρεμένη με το Χαϊκάλη. Την ώρα και φοράς κραγιόν και την πέφτει στη γυναίκα. Θα σου πω. Την ώρα που ο Χαϊκάλης βγαίνει και κάνει τον Άμπλετ. Ναι. Εγώ πηγαίνω στα καμαρίνια και φλερτάρω τη γυναίκα του. Ναι. Την Κάτια, την κυρία Μπρόνσκι. Ναι. Και μας κάνει τσακούτο στο καμαρίνι. Ναι. Και ταυτόχρονα εισβάλλουν οι Γερμανοί. Στην Πολωνία. Μάλιστα. Γίνεται πόλεμο. Ναι. Και πάνε σε δεύτερη μοίρα που μας έκανε τσακωτούς. Ναι.
του λέει ένα ψέμα ή κάτι που δεν μπορώ να σου πω τι ψέμα είναι. Και γίνεται ένα ντου μετά των Γερμανών μέσα στο θέατρο. Mm-hmm. Και πρέπει εγώ να φυγαδευτώ κάπως. Και φυγαδεύεις ως γυναίκα. Ναι, κάπως έτσι. Το θέμα δεν είναι ότι φυγαδεύομαι μόνο. Ότι πάω και στην Γκεστάπο. Ως γυναίκα. Ως γυναίκα, ναι. Φοράω ένα, πώς είναι το μπλε το δικό σου, ένα έτσι πιο ανοιχτό ταγεράκι. Σου πάει. Εξαιρετικό είναι. Εξαιρετικό. Όχι, δεν ξέρω αν το μπλε πάει σε μελαχρινούς γι' αυτό. Σούπερ. Σκέφτομαι να το πάρω μετά στο σπίτι, ξέρεις, είναι αυτά που φοράς σε κάποια εκπομπή ρούχα και λες να τα σου πάρω. Σου βάζουν και μαλλιά. Περούκα. Τι, στο χρώμα σου ή κόντρα. Ξανθά. Στο ξανθό πάει το μπλε, ρε, γιατί δεν μου είπες ότι ξανθώ και μπεδεύω με τσάπα. Όχι. Στην πρώτη εμφάνιση φορώ μια πράσινη τουαλέτα απίστευτη αυτή. Πώς λέγονται αυτά που στραφταλίζουν τα. Ναι. Με κόκκινη περούκα όμως. Αλλάζεις και χρώμα. Ναι, είναι η επαγγελματική του θεάτρου, είναι της παράστασης. Ποια σου πάει πιο πολύ. Ποια μου πάει πιο πολύ. Νομίζω η κόκκινη είναι πιο έτσι ντάμα. Λες, η μάνα σου ήρθε να σε δει. Και η μάνα μου και ο πατέρα μου και όλο με το σχόλιο. Και πες μου αντιδράσεις των γονιών. Η δική μου, εφόσον έχω δει το οξυγόνο, τα έχουν δει όλα. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο. Εδώ τουλάχιστον είναι και κωμωδία. Είναι και κωμωδία, και ναι. Εκ των πραγμάτων πάει άλλο το πράγμα. Ναι. Δεν μου λες, είχε ρωτήσει όντως κάποια στιγμή ο Λιάκας, το είχα διαβάσει αυτό όταν είχες πάει καλεσμένο, σαν μικρός έβαζες κραγιόν. Εσύ το είχα διαβάσει και γέλαγα. Μήχε ρωτήσει ο γιος διάφορα τότε. Για πλάκα φυσικά δεν Κοίταξε, ήταν. Κοίταξε, αλίμονο ρε σειρά. Θα σου πω κάτι, τα παιδάκια όταν είναι μικρά, 3-4 χρονών, πραγματικά, ό,τι βλέπουν μπροστά τους, δεν καταλαβαίνουν αυτό είναι για αγόρι, αυτό είναι για κορίτσι, τα βλέπουν και τα πιάνουν και τα παίρνουν. Δηλαδή και στην κουζίνα θα μπουν και θα πλάσουν κουλουράκια και στα παπούτσια της μαμάς μπορεί να ανέβουν επάνω. Θα είμαι να μην ανέβουν στα 12, αλλά το να ανέβουν 3-4. Εντάξει, όλα τα παιδάκια δοκιμάζουν, ψάχνουν, δεν ξέρουν, δεν το έχουν ακόμα. Εμένα, αυτό. Αν και μεγάλωσα με τη μάνα μου, δεν μου είχε κάτι στο μυαλό πότε να πάρω κανένα κραγιόν τη μάνα μου για να πασαλίβω, ας πούμε. Πιο πολύ είχα στο μυαλό μου πότε θα ξυριστώ παρά πότε θα βάλω κραγιόν. Δεν μου λες, όταν είχε στο μυαλό σου το πότε θα ξυριστεί, είχε πάρει ποτέ κανένα ξηράφι να κάνει στο πρόσωπό σου ή στο χέρι σου. Είχα σφαχτεί όταν ήμουν μικρό. Το είχε μικρός, κάνει δύο φορέ ο γιο μου, αλλά ευτυχώ στο χέρι. Κράτσε, τι κάνει, παιδί μου, εκεί του λέω. Έβλεπα τον αδερφό μου, τον πατέρα μου. Πα στο χέρι σου, του λέω, θα μαλλιαρώσει, θα γίνει σαν τον γοριλάνθρωπο, πα στο χεράκι σου που είναι ωραίο. Έβλεπα συμμαθητέ, γιατί μερικά παιδιά πρώτη γυμνασίου ξυρίζονταν. Δηλαδή είναι αναλόγω. Έλα μου, έτσι, πρώτη γυμνασίου. Τι τρίχε, κάτι ψωμί δεν είχε όλοι. Μία από εδώ, μία από εκεί. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο. Θυμάμαι ένα φίλο στο σχολείο, πρώτη γυμνασίου μπορούσε να αφήσει μουσου κανονικά. Εγώ ξυρίστηκα 20 χρονών πρώτη φορά. Λογικό, εντάξει. Αλλά όταν ήμουν 14-15, έβλεπα τους υπόλοιπους γύρω μου να ξύριζονται σιγά-σιγά και λέω. Τι έχω να πω, που δεν έχω κι εγώ. Έχεις δίκιο. Και πήρα το ξυράφι και πήρα ένα, θυμάμαι αυτά τα μονολέπιδα. Και κάνω μία έτσι και επειδή είχα φαβορίτα, δεν έφευγε, ας πούμε. Δεν είχα. Και έκανα έτσι. Γυρνάω μετά και από την άλλη και με το που γυρνάω από εδώ βλέπω αίματα τρέχανε παντού. Και δεν ξαναξυρίστηκα. Καλά, και άφησα στον καιρό του. Πάντως σημαίνει δεν σου μείνει. Όχι, δεν σημαίνει. Πάντως ρε παιδί μου, όταν είμαστε παιδιά, μας μπαίνουν διάφορες ιδέες στο μυαλό από αυτά που βλέπουμε ότι κάνουν οι μεγάλοι, να τα δοκιμάσουμε. Τώρα λέμε πραγματικά τη διαφορά του αγοριού με το κορίτσι. Το αγόρι αυτό ψάχνεται με την ξυριστική μηχανή. Πότε θα βγάλω τρίχες, πότε θα κάνω αυτό, εγώ πότε θα ξυριστώ μαμά. Εγώ βλέπω και τα παιδιά μου με ρωτάνε. Ενώ βλέπω τα κοριτσάκια μου. Εμάς πότε θα μας χαρίσει τα τακούνια σου. Γελά τόσο πολύ. Τι ωραίο που είναι να μας τα λένε έτσι σωστά. Ναι, και αθώα. Και αθώα, ναι. Λοιπόν, στην παράσταση. Στην παράσταση που παίζουν και πάρα πολύ εξαιρετικοί καλλιτέχνε, συνάδελφοι, ηθοποιοί. Είναι η κυρία Καναλοπούλου, η κυρία Τσάφου, κυρία Δανδουλάκη φυσικά, ο Παύλος ο Χαϊκάλης, ο Σπύρος ο Μεριανός, ο πρόδρομος ο Τουσινίδης. Είδες με τον Παύλο και να έχει δουλέψει καιρό μαζί στην πολυκατοικία. Δεν είναι ο κύριος Παύλος Χαϊκάλης, είναι ο Παύλος Χαϊκάλης. Σκέτο. Ναι, ο Παύλο δεν είναι. Ναι, είναι κύριος έτσι κι αλλιώς. Ναι, ρε παιδί μου, όλοι είναι κύριες και κυρίες. Αλλά θέλω να σου πω, με όποιον αισθανόμαστε πιο οικειότητα, δεν χρειάζεται να βάλουμε μπροστά το κύριος και κυρία. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο να δουλεύεις με κάποιον που τον ήξερες και πριν. Δηλαδή, με τον Παύλο περάσαμε 3 χρόνια στην πολυκατοικία. Ακριβώς. Σε πολύ έντονους ρυθμούς. Λες και μένατε στην ίδια πολυκατοικία, ήταν, ναι, όντως. Σε πολύ έντονους ρυθμούς, οπότε η επικοινωνία μας είναι πολύ καλύτερη πια. Είναι ο Τάσο Κωστής, δεν ξέρω αν τον είπα, και 4 νέα παιδιά που συμμετέχουν και μαθαίνουν πολλά πράγματα φέτος. Ο Φερνάνδο Ρομπλό, ο Στέργιος ο Αντούλας, ο Δινής ο Κομνηνός και ο Γιάννος ο Παπαφυσταθείου. Είναι μια πολύ καλά δομημένη παράσταση, με πάρα πολύ γέλιο. Οι αντιδράσεις δηλαδή του κόσμου είναι απίστευτες. Και να δω πότε θα έρθετε κι εσείς να σου λέω, θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Το ξέρω, το έχω ακούσει από πολύ κόσμο, όπως επίσης σου λέω ότι πάτε πάρα πολύ καλά. Ναι. Μπράβο. Ναι. Για να δούμε ένα βιντεάκι. Για να δούμε. Θα βαλτιστώ την αεροπορία και εσύ θα αφήσεις το θέατρο. Και θα ζήσουμε οι δυο μας σε μια πάρα.
Εγώ τα σπέρνω και τα θερίζω και σε χαρμέκι της αγελάδας. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι ταλαντούχος στη σκηνή και έχει καταφέρει να κερδίσει το θαυμασμό και την εκτίμηση του κοινού αλλά και των συναδέλφων του. Όχι μόνο τον έχω αγαπήσει, αλλά είναι, ενώ είναι τόσο νέο παιδί, είναι από αυτούς τους κυρίους τους, που έχουν τέτοιο ήθος, τέτοια αγωγή και αγαπάν τόσο πολύ τη γυναίκα, που αυτό με συγκινεί βαθιά στο Γιάννη. Είναι από τους ανθρώπους που μπορείς να στηριχτείς επάνω του, επάνω τους και στη σκηνή που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, αλλά και στη ζωή. Το Γιάννη τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι από τα παιδιά που πιστεύω ότι θα γράψουν τη δική του ιστορία στο μέλλον και πάνω απ' όλα είναι ένα παιδί το οποίο θαυμάζω έξω από το ταλέντο για το ήθος του. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που νομίζω ότι θα πάει κάθε χρόνο και καλύτερα. Είναι ένα γράμμα που έγραψε στον άντρα σου, τα έχεις εγώ όλα πιστεύω να καταλάβει. Ότι πρέπει να κάνεις την άκρη, γιατί σε αγαπώ και με αγαπάς. Ήσκαν το εδώ! Σιγά να το καλέσω από το βασίλειο! Έχει δίκιο, αυτό είναι πιο δίκιο. Θα το καλέσω με μαγεία. Τι το είχε μίλησε. Αλλά όλο το βράδυ έκλεισα μάτι. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να παντρευτούμε. Εκτός το ότι το λατρεύω σαν παιδί μου, είναι εξαιρετικός. Και είναι ένα παιδί που από τότε που το ξέρω, που πάνε πολλά χρόνια, έχει κάνει τόσο μεγάλα άλματα που είναι πραγματικά ένας αξιοθαύμαστος και εξαιρετικός και ηθοποιός που θα μείνει στο θέατρο όχι πια μόνο με την ομορφιά του αλλά και με τη δουλειά που έχει κάνει. Εντυπωσιάστηκα γιατί μου αρέσει πολύ πως αντιμετωπίζει την κωμωδία κυρίως με πόσο σεβασμό και με πόσο ήθος φέρεται στις παραστάσεις και στους ρόλους του. Καταρχήν τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Σαν άνθρωπο και σαν παιδί είναι από το πιο καθαρά παιδιά, από τους πιο καθαρούς ηθοποιούς στο χώρο που έχω γνωρίσει και έχω συνεργαστεί εγώ. Αγάπη μου, πού πας! Εκεί που είναι το καθήκον μου. Αντίο, αγάπη μου! Τι είναι αυτό καλέ, αφού εδώ πέρα φοράς στολή, θα μας τρελάνετε. Θα δεις. Τι να δω, πες και κάτι. Υπάρχει με τον πρόδρομο με τον Τουσουνίδη έτσι μια έλξη αναγκαστικά. Πρέπει να ξεφύγουμε αναγκαστικά από το Χαϊκάλι που μπαίνει μέσα και με πιάνει με τη γυναίκα του. Οπότε για ποιον ήρθα στο καμαρίνι αν δεν ήρθα για τη γυναίκα του? Για ποιον? Για τον πρόδρομο που κάνει το στη λίστα το. Α, μάλιστα. Καταλαβες. Κατάλαβα. Και μετά γίνεται πόνεμος και πρέπει να χαιρετήσω κάποιον. Ποιον να χαιρετήσω? Ποιον να χαιρετήσω? Τον άνθρωπό μου. Καταλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Εσύ, τι γίνεται? Και γίνεται διάφορα. Δηλαδή, μπλέκουμε μετά στην Γκεστάπο. Ταυτόχρονα μαθαίνει και ο Παύλος όλη την αλήθεια. Πέφτουμε σε αντιφάσεις. Γίνεται ένας πανικός. Ωραία, μπράβο. Μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι, δόξα τω Θεώ, αυτή την εποχή, όπως λέγαμε στο θέατρο, έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο ενάντια και στην κρίση και σε όλα τα υπόλοιπα. Mm. Είναι πολύ καλό αυτό. Έτσι. Και για τον κόσμο, ρε παιδί μου, που έχει ανάγκη αυτό, να γελάσει, να ξελαφρώσει, να ξεχαστεί. Ναι. Δεν μου λες, όλοι αυτοί που μίλησαν για σένα με τόσο καλά λόγια. Δεν είναι πληρωμένοι. Όχι, σίγουρα. Ναι. Κατηδίαν δεν σου έχουν πει και κάτι που να μην είναι τόσο καλό? Το να μην είναι τόσο καλό, σίγουρα. Δεν είναι διορθωτικά πράγματα και συμβουλές. Όχι, μωρέ, πάνω στο ρόλο και διορθωτικά και τέτοια. Όχι, όχι. Στο χαρακτήρα σου παίζουν. Στο χαρακτήρα. Αυτό που σου λένε όλοι, έτσι που συγκλίνουν οι γνώμες όλων, στο ότι ρε παιδί μου τους εκνευρίζει. Από αυτούς που σε ξέρουν, που έχουν δουλέψει μαζί σου πολύ. Ξέρεις τι, όλοι αυτοί που μίλησαν είναι από τα άτομα που με δέχονται και με τα ελαττώματά μου και με όλα μου. Ωραία, πες μου κάτι που εσύ δεν αντέχεις εσένα. Εγώ που δεν αντέχω σε μένα. Το έχω ξαναπεί, είναι η εγκαταστασία μου ουσιαστικά αυτό. Ότι δεν είμαι... ούτε εσύ αυτό. Δεν μπορώ, είμαι πολύ δηλαδή. Μπορώ να βρω έναν τρόπο πολύ εύκολο να τα κάνω όλα σύγχρηστα. Δηλαδή να κάνω ένα τραπέζι χάλια, ένα σπίτι χάλια. Εντάξει, έτσι ζω. Τι να κάνω. Έτσι ζουν και άλλοι μαζί σου. Το έχω συνηθίσει, εντάξει. Ναι. Όλοι το έχουν συνηθίσει. Δηλαδή, κανεί στο παρελθόν δεν άνοιξε την πόρτα να πει δεν αντέχω άλλο. Η μάνα μου, πολλέ φορέ. Δηλαδή, πάρα πολλέ φορέ. Τι έκανε, η μάνα μου ήταν. Όχι, αυτό δεν λε τίποτα. Η μάνα, τι να κάνει, τι διαφημίσει. Μισό λεπτά, κύριε παιδιά, να πάμε την άλλη πλευρά. Σήκω λίγο, γιατί εγώ, Γιάννη μου, σε παρακαλώ. Σήκω να σε πάω. Έχει βάλει ωραία ρούχα σήμερα, έτσι. Ναι, ήρθα πολύ τρέντι σήμερα. Γεια σα, τι κάνετε. Γεια, καλώ το Γιάννη. Κοιτάξτε τι σα φέρνω. Κοιτάξτε ένα μπουμπούκι που σα φέρνω. Ένα αξιολάτρευτο μπουμπούκι, θα έλεγα. Το μόνο τρελάτομα είναι η εγκαταστασία του. Λοιπόν, γνωριστήκατε και από κοντά. Ναι. Ο Άλεξ. Ο Άλεξ. Ο Γιάννη.
Ο Άλεξ, ο οποίος είναι και Ναπολέον, έτσι. Τι είναι? Εγώ δηλαδή, γιατί μου κόλλησε το Άλεξ από την αρχή, θα σε έλεγα Ναπολέον, δεν ξέρω κανέναν άλλον. Δεν έχω την ευκαιρία να προφέρω αυτό το όνομα. Τι εννοείς ότι είναι, τον λένε Άλεξ Ναπολέον. Ναπολέον Αλέξανδρος λέει ταυτότητα. Πρώτα είναι τον Ναπολέον. Τότε ρε, λέει Ναπολέον. Τι είναι ρε Ναπολέον, γιατί μας το κάνεις αυτό. Θα το είχα μάθει εδώ, μόνο Ναπολέον θα σε έλεγα. Ή Λέον, θέλω να. Δεν το κόβεις αυτό το όνομα. Αυτό το όνομα δεν το κόβεις. Ποιος ήταν Ναπολέον στο σόι σου? Είναι ο πατέρας, ο παππούς μου, από την πρώτη πατέρα μου. Ναπολέον? Ναι. Και Ναπολέον και Καύδας? Ναι, Ναπολέον Καύδας. Τι να πει κανείς ρε παιδιά, δώστε διαφημίσεις να επιστρέψουμε σε λίγο.